Σας ευχαριστούμε θερμά για την πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση που είστε σήμερα εδώ απόψε μαζί μας. Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη δωρεά μυελού των οστών και ενημέρωσης αναφορικά με τη διαδικασία, τη σημασία και τον τρόπο συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρξουν πληροφορίες από ειδικούς στον τομέα, αλλά και ευκαιρίες για το κοινό να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Θέλουμε να έχουμε περισσότερες εγγραφές εθελοντών δοτών μυελού των οστών και κυρίως να κατανοήσει ο κόσμος ότι η διαδικασία είναι ακίνδυνη, ανώδυνη και σώζει μια ζωή. Έτσι απλά. Αν σκεφτεί ο καθένας μας πως με κάτι πολύ απλό για εμάς μπορούμε να σώσουμε μια ζωή, τότε όλοι ήδη θα έπρεπε να έχουμε γίνει δότες. Αυτή τη σκέψη έκανε λοιπόν ο Αλέξανδρος Μενασέ, ο δικός μας Αλέξανδρος, μέλος της λέσχης μας Lions Co. Ιπποκράτης, ο οποίος ανήκει πλέον σε αυτούς τους ανθρώπους που έχει γίνει δότης μυελού των οστών. Εγώ θα σας μιλήσω λίγο από καρδιάς και θα σας συνδέσω το 19 με το σήμερα. Γιατί όλα ξεκίνησαν το 2019. Ή μάλλον όλα ξεκίνησαν το 2018. Από μια προσωπική μου απώλεια και από μια δική μου ανάγκη. Το 2019 που υπήρξα πρόεδρος στη Λέσχη, Lions Co. Ιπποκράτης, ένας από τους βασικούς μας πυλώνες είναι ο καρκίνος. Πίστεψα πάρα πολύ στο όραμα ελπίδας και στη δουλειά που κάνει. Το είχα δει έτσι κι αλλιώς από προηγούμενη χρονιά ασχολούμενη πάλι η Ρόταρη και με τον παιδικό καρκίνο, γιατί να ξέρετε στο νησί πολλοί άνθρωποι βοηθούν. Απλώς εμείς οι Lions πάντα έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα που καταφέρνουμε πολύ σημαντικά και πρωτοποριακά πράγματα. Γιατί το 19, για να έρθει τώρα με ελπίδα να ενημερώσει, βρήκαμε εμπόδια. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες που έχουμε στο νησί και πάντα μας βοηθούν όποτε χρειαστούμε κάτι και φυσικά εσάς που σήμερα είστε εδώ για να ακούσετε δύο πολύ όμορφες ιστορίες του Αλέξανδρου και του κύριου Βαγγέλη. Είναι δωρεά μυελίου των οστών ή αιμοποιητικών φυγάρων. Μεταμόσχευση λοιπόν μυελίου των οστών ή αιμοποιητικών φυγάρων είναι μεταφορά των κυτάρων από ένα άτομο το οποίο είναι υγιές και είναι ο δότης μας προς ένα άτομο το οποίο ασθενεί και είναι ολίγης. Στόχος όλης αυτής της διαδικασίας είναι να καταστραφεί ο άρρωστος μυελός στον ασθενή με χημειοθεραπεία ή και ακτινοβολία ορισμένες φορές και να αντικαταστραφεί από ένα νέο υγιές αιμοποιητικό σύστημα το οποίο θα προκύψει από τα κύτταρα του δότη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση. Η παρουσία σας καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον σας για τους συνανθρώπους σας και μόνο συγκίνηση θα μπορούσε να προσφέρει. Θα σας εξιστορήσω με λίγα λόγια τη δική μου εμπειρία. Απρίλιο του 2019, με πρωτοβουλία της λέσχης Lions Co. Ιπποκράτης και της τότε Προέδρου Βίκης Φλάσκου, κλιμάκιο του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας, με επικεφαλή στον επιστημό διευθυντή της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Όραμα Ελπίδα, κ. Στέλιο Γραφάκο, παιδίατρο, αιματολόγο, αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε διημερίδα ενημέρωσης για τη μεταμόσχευση κυτάρων μυελού των οστών και εγγραφές εθελοντών δοτών με παράλληλη λήψη δειγμάτων στοματικού επιχρήσματος σάλιου. Στα πλαίσια αυτής της δράσης συνεγράφω και εγώ ως εθελοντής δότης δίνοντας το αντίστοιχο δείγμα σάλιου. Ποιος θα μου το έλεγε πως η ενέργεια αυτή θα ήταν αιτία για ένα μαγευτικό ταξίδι. Δεκέμβριο του 2020. Ενώ βρισκόμουν στο γραφείο μου και εργαζόμουν, χτυπάει το κινητό μου τηλέφωνο. Ο κύριος Μενασέ, ο ίδιος απάντησα. Ονομάζομαι Ιωάννα Βαρελά και τηλεφωνώ από το όραμα Ελπίδας. Θυμάστε την κοινή δράση της λέσχης Lions Co. Ιπποκράτης και του οράματος Ελπίδας? Ναι. Σας τηλεφωνούμε για να σας ενημερώσουμε πως βρεθήκατε συμβατός δότης κυτάρου μυελού των οστών για έναν άνθρωπο που πάσχει από αιματολογικό νόσημα. Εξεπλάγει και μείνει ένας σκοπηλός για μερικά δευτερόλεπτα. Εγώ, ναι, εσείς κύριε Μενασέ. Θέλω να πω ότι από την διαδικασία που είχαμε κάνει το 2019, πέρα από εμένα, είχε βρεθεί ακόμα ένα άτομο συμβατός δότης. Μου επιτρέπει να τη φωνάξω.
Είναι μια πολύ καλή φίλη και συνάδελφος δικηγόρος, η Εμιλία Κώστογλου. Αρχικά, συγχαρητήρια που είστε σήμερα εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Εμένα η δική μου εμπειρία, κατά κάποιο τρόπο, οφείλεται στον Αλέξανδρο. Εγώ πήγα απλά να παρακολουθήσω έναν αγώνα μπάσκετ στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ, όπου είχε στηθεί μια μονάδα, νομίζω, από την αιγίδα της Λέσης Λάιονς, δεν ξέρω, διορθώστε με. Και βλέπω από μακριά τον Αλέξανδρο, ο οποίος μου λέει, θα δώσεις, έλα να σε ενημερώσει κτλ. Είχα την τύχη να έχω ενημερωθεί από την κολλητή μου φίλη και τεταλμένη σύμβουλο αθλητισμού, την κυρία Γιαννούλη, για τη διαδικασία, οπότε με ένα στόμα είπα κατευθείαν ναι, πάμε. Έδωσα ό,τι χρειαζόταν. Αυτό έγινε το 2019, την ίδια περίοδο. Και ένα χρόνο μετά κι εγώ, εκεί που εργαζόμουν, Αλέξανδρε, λαμβάνω και εγώ τηλέφωνο από την κυρία Βαρελά, η οποία μου λέει με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, η κυρία Κώστογλου, είχατε δώσει αυτό το δείγμα σε αυτή την διοργάνωση. Σας ενημερώνω ότι έχετε βρεθεί συμβατή. Εντάξει, τα συναισθήματα νομίζω τα καταλαβαίνει ο Αλέξανδρος περισσότερο από μένα. Ονομάζομαι Τσουμαλής Ευάγγελος και είμαι από την Πτολεμαΐδα. Καταρχήν ευχαριστώ που μας καλέσατε στην εκδήλωσή σας και έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Σήμερα για εμένα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, σπουδαία ημέρα, γιατί είμαι εδώ για να ευχαριστήσω έναν ξεχωριστό άνθρωπο, τον Αλέξανδρο Μενασέ, ο οποίος μου χάρισε το δώρο της ζωής και είμαι ευγνώμων για αυτό που έκανε. Είμαι εδώ για να αποτελέσω το παράδειγμα της μεγαλοσύνης του Αλέξανδρου που βρέθηκε συμβατός δότης και με έσωσε. Είμαι εδώ για να δείξω το έργο των ανθρώπων που γίνονται δότες μυελού των οστών χωρίς κανένα ηθικό και υλικό αντάλλαγμα, προσφέροντας ζωή, αγάπη και ελπίδα. Επιπλέον, θα παρακαλούσα και όσους θα ήθελαν και μπορούν να γίνουν μέλη της ομάδας των δοτών μυελού των οστών και να παρακινήσουν και άλλα άτομα να δώσουν και αυτοί, να γίνουν και αυτοί δότες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, περιμένοντας, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, σε πολύ δύσκολη κατάσταση και περιμένουν με αγωνία συμβατό δότη. Ανάμεσα σε αυτούς όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι. Αυτό πρέπει να μας ευαισθητοποιεί ακόμη περισσότερο. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, άλλο εγώ που έχω κάποια ηλικία και άλλο ένας νέος 30 χρονών, 25 χρονών, νομίζω αξίζει να κάνουμε κάτι περισσότερο γι' αυτό. Αυτό που θα ήθελα να σας πω, έγινε ένας πολύ μεγάλος αγώνας. Ποτέ δεν δέχτηκα ότι αρρώστησε ο αδερφός μου και ότι μπορεί να τον έχανα. Και έκανα ένα πολύ μεγάλο αγώνα που τελικά, δόξα τω Θεώ, πέτυχε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, και εγώ και η οικογένειά μου. Βεβαίως το στηρίξαμε, αλλά τελικά το αποτέλεσμα ήταν θετικό και πήραμε πολύ μεγάλη χαρά. Χαιρόμαστε που τον έχουμε κοντά μας. Και φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξανδρο, στους γιατρούς του Ευαγγελισμού, που μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Και τι να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό και τον Αλέξανδρο δίπλα και επίσης τη Λάιον, την πρόεδρο και όλους εσείς.
σας. Να είστε καλά. Εγώ αυτό που έκανα, το έχω εδώ και εδώ, η δική μου επιβράβευση είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ζει και αναπνέει. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτό για εσάς. Και μια φωτογραφία, ρε.